Ο Αντώνης είχε έρθει στο Μαουτχάουζεν τον Απρίλιο του 1944. Ήταν μετά από το μεσημεριανό φαΐ. Ο SS επικεφαλής του συνεργείου των τιμωρημένων είχε ως εκείνη την ώρα ξεκάμει 17 Εβραίους και Ρώσους εχμαλώτους πολέμου. Σε ένα ανέβασμα της σκάλας, ένας Εβραίος παραπατά. Ο Αντώνης του κάνει νόημα να πλησιάσει. Ο Εβραίος πλησίασε και ο Αντώνης κράτησε το δικό του αγωνάρι με το δεξιό και με το αριστερό ανασήκωσε το αγωνάρι του Εβραίου. Ο SS του είδε και του χώρισε. Διέταξε τον Εβραίο να τρέξει. Αυτός ανέβηκε λίγα σκαλοπάτια, ύστερα άφησε την πέτρα να πέσει και γονάτισε στο σκαλί. Ο SS πλησίασε και του είπε να ανοίξει το στόμα. Ο Εβραίος άνοιξε το στόμα. Ο SS έβγαλε το περίστροφο, τόχωσε στο στόμα του Εβραίου και πυροβόλησε. Γύρισε προς τον Αντώνη και στήλωσε τα μάτια πάνω του. Ο Αντώνης τον κοίταξε άφοβα. Έπειτα πλησίασε το νεκρό, φορτώθηκε και το δεύτερο αγωνάρι και συνέχισε να ανεβαίνει τη σκάλα του.